Το πρωτάθλημα μπάσκετ, ο ΑΠΟΕΛ νίκησε πριν από λίγο εκτός έδρας τον Απόλλωνα. Η Άντρη Κασάπη είναι στην τηλεφωνική γραμμή με το ρεπορτάζ. Άντρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντίνο. Παρέμεινε στην πρώτη θέση στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρα ο ΑΠΟΕΛ μετά την επιβλητική εμφάνιση στη Λεμεσό και την νίκη επί του Απόλλωνα 89-78. Στην ισοπαλία η πρώτη περίοδο 22-22 με τον Απόλλωνα Πατανκάζη στη δεύτερη και μετρώντας 4-4 τρίποντα να φτάνει εύκολα στο 51-37 με το επιμέρου σκορ να είναι 15-29. Εξαιρετικός ρυθμός από τους φιλοξενούμενους και τον Απόλλωνα να εγκλωβίζεται αδυνατώντας να βρει τις αμυντικές λύσεις. Συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς ο Απόελ. Δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου εκτόξευσε τη διαφορά στους 25 πόντους 75-50. Τα πολλά αμυντικά λάθη του Απόλλωνα δεν είχαν σταματημό, επιτρέποντας στους γαλαζοκίτρινους να διατηρήσουν την υπεροχή τους και να φτάσουν στην εύκολη νίκη 11η φετινή με 89-78. Να πούμε ότι μετά και την εξασφάλιση του Ροσφύλου στη Λεμεσό, η ομάδα του Τόνι Κωνσταντινίδη έκανε ένα ακόμη βήμα για την κατάληψη της πρωτιάς στην κανονική περίοδο. Πρώτο σκόρ για τον Απόλλωνα, ο Ράντος Άλγεβιτς, με 24 πόντους, 5 rebound και 1 assist. Στον άλλο απόψινο αγώνα στη Λάρνακα, η ΑΕΚ κέρδισε όπως αναμενόταν εύκολα την ΑΕΛ με 152 και παρέμεινε στη δεύτερη θέση με 23 βαθμούς, ένα λιγότερο από τον πρώτο πόρο ΑΠΟΕΛ. Αυτά αντί όσον αφορά την αγωνιστική δράση στον μπάσκετ. Άντρης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.